Έχουμε μαζί μας την Κωνσταντίνα Αγαθοκλέους. Η Κωνσταντίνα έχει το εργαστήρι τέχνης Κωνσταντίνας Art Studio. Χαίρετε. Σας χαιρετώ. Κωνσταντίνα, θέλουμε να μιλήσουμε για την ετήσια ανέκθεση ζωγραφικής με τους μαθητές σου. Λοιπόν, αυτή είναι μια έκθεση που γίνεται κάθε χρόνο. Το έχουμε καθιερωμένο να γίνεται τέλος του Ιούνιου, με το που κλείνει η σχολική χρονιά. Αυτή η έκθεση γίνεται για προβολή των έργων των μαθητών, όλων των ειδών έργα τέχνης που έγιναν ολόκληρη τη σχολική χρονιά. Από ποια υλικά, να μας το περιγράψεις? Θα έχουμε έργα τέχνης σε καμβά, έργα τέχνης σε πέτρα, μπυλό, χριστουγεννιάτικες κατασκευές, κατασκευές που έγιναν κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου, κατασκευές με ξύλο, θα παρουσιαστούν χαρακτικό. Η έκθεση πού θα γίνει? Θα είναι στην αίθουσα εκδηλώσεων της Παναγίας Χρυσοπολίτης στον Ύψωνα. Βρίσκεται στη βορειοδυτική πλευρά της εκκλησίας, όπου θα είναι τα εγγένεια εκεί και θα είναι ανοιχτή έκθεση και για τον κοινό. Πρέπει να πούμε ότι τα παιδιά περιμένουν πώς και πώς την έκθεση τους. Δεν φαντάζεστε πραγματικά. Ξέρουν ότι αυτό που φτιάχνουν είναι για ένα σκοπό. Θα προβληθεί σε κάποιο συγκεκριμένο τόπο. Ξέρουν ότι θα έρθει η εφημερίδα Λεμεσός να τα παρουσιάσει αυτά τα έργα. Είναι όλοι δουλεύουν για αυτόν τον σκοπό, για αυτήν την έκθεση, επειδή αντιλαμβάνεστε πως ένας μαθητής ή ένας έφηβος ή ένας ενήλικας, επειδή στο εργαστήρι έρχονται όλων των ειδών ηλικίες, μαθητές, έφηβοι, ενήλικες, μεγάλοι για χόμπι, όλοι έχουν τον ίδιο σκοπό. Ξέρουν ότι αυτή η εμπειρία είναι μια πολύ σημαντική εμπειρία, γιατί ο κάθε καλλιτέχνης θα προβάλλει τα έργα του με κάθε τρόπο, θα δεχτεί τα συγχαρητήρια από τον οποιοδήποτε, και έτσι είναι μια ευκαιρία να δικτυώνονται σε αυτόν τον τομέα. Πέρσι στην έκθεση ήμουνα και εγώ, υπήρχε ένας μεγάλος ενθουσιασμός από τα παιδιά που έχουν εκθέσει και μια υπερηφάνεια από τους γονείς. Είναι μεγάλη υπερηφάνεια για τους γονείς, ειδικά για τα παιδιά, επειδή παίρνουν το αίσθημα της ικανοποίησης πως είναι αυτό που μου πήρε χρόνο και κόπο, τώρα επιβραβεύομαι. Έτσι και εγώ με τη σειρά μου, μέσω αυτής της έκθεσης, είναι μια ευκαιρία να τους επιβραβεύσω με κάποια διπλώματα ως... Θα καλέσουμε τον κόσμο να έρθει στις 27 του μήνα, Παρασκευή, 27 Ιουνίου. Θα είναι τα εγγένειά μας στις 27, όπου θα είναι η στιγμή που θα πάρει ο κάθε μαθητής, η κάθε μαθητρία τα διπλώματά τους. Θα είναι ανοιχτή όμως και το Σαββατοκύριακο. Ναι, θα είναι ανοιχτή για το Σαββατοκύριακο για το κοινό, όπως και για την Παρασκευή θα είναι ανοιχτή για το κοινό. Είναι εκπρόσδεκτος οποιοδήποτε να έρθει να θαυμάσει τα έργα τέχνης μας και να την απολαύσει, ελπίζω, αυτήν την έκθεση όσο το δυνατό γίνεται. Πρέπει να πούμε ότι και μέγας χορηγός της εκδήλωσης. Το πιο σημαντικό σημείο είναι που έχουμε τη μεγάλη στήριξη από τον μέγα χορηγό μας, το μέγα χορηγό που είναι η Μουσική Ταβέρνα Κάτω Χωριό. Αυτή η συγκεκριμένη ταβέρνα, εκτός του ότι προσφέρει μεγάλη αναψυχή και διασκέδαση, προσφέρει και σε εμάς μια μεγάλη στήριξη για να γίνεται αυτή η εκδήλωση όσο πιο γίνεται πιο πολύ πιο άνετη, πιο όμορφη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες να στηρίζουν τον πολιτισμό. Ναι, βοηθούν τους νέους, είναι δίπλα στους νέους. Καλούμε όλο τον κόσμο, Παρασκευή 27 Ιουνίου στις 5 η ώρα στον Ύψωνα, στην αίθουσα δεξιώσεων της Παναγίας Χρυσοπολίτης. Σας ευχαριστούμε, Κωνσταντίνα. Εμείς σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Θα σας δούμε εκεί που θα συνεισφέρει η χορηγή επικοινωνίας για να μας στηρίξετε με τις φωτογραφίες σας.